Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος στο τελευταίο διάστημα συμμετέχει και εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, που είναι βέβαιο σύμβουλος της ΠΑΕ. Ο κύριος Γιώτης Παναγιωτάς, στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον τομέα της επικοινωνίας, έχει αυτό το ρόλο πλέον. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Δεν άκουσα τι λέγατε στην αρχή της... Όχι, είναι μια ερώτηση φίλου, την οποία θα σας την κάνουμε στην πορεία, γιατί αφορά, αφορά το θέμα. Αφορά το θέμα. Άκουσα την, τοποθέτηση του Σταύρου, η οποία εν μέρη είναι σωστή. Δηλαδή, το σπότε θα περιμένει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ναι, η δική σας αίσθηση και προσωπικά που συμμετέχετε στις τελευταίες συνεδριάσεις είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας ή ακόμα και ύπαρξης του συνεταιρισμού? Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα να το προχωρήσουμε τόσο πολύ. Ότι υπάρχουν προβλήματα διαδικασιών, το έχουμε εντοπίσει ως ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι, ναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που μπαίνουν στις καλένδες και ουδέποτε υλοποιούνται. Mm-hmm. Θυμίζω, νομίζω πριν από 2,5 χρόνια ήταν, όταν επί προεδρίας του κ. Βρίζα υπήρξε μια απόφαση για κάποια πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία θα τα σκεφτόντουσαν στη Λίγκα αμέσως μετά τη λήξη των play-off, δεν θυμάμαι τότε τι και ήταν, τελικού κυπέλου, και ξεχαστήκαν όλα. Ακόμα περιμένουμε τον Ντάλλας. Τον Ντάλλας, ναι, περιμένουμε ακόμα. Ναι, βέβαια, μετά. Περιμένουμε ακόμα τον ακριετητή, τον Χιου Ντάλλας. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ότι υπάρχει πρόβλημα δυσλειτουργίας στη Λίγκα είναι σαφές, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να λέει το αντίθετο, έτσι. Δηλαδή, γιατί ναι, από τη Λίγκα οι άνθρωποι λένε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που τώρα αποδεικνύεται είναι ότι το πρόβλημα κορυφώνεται με αφορμή τα κοινά, ας πούμε, εμπορικά συμφέροντα που έχουν οι ΠΑΕ και το ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις. Καταρχάς, να πούμε, για να ξεδιαλύνει κάτι το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο όσον αφορά τον ΟΠΑΠ. Ναι. Η Λίγκα πέρσι, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ομάδων, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΟΚ, mm-hmm, αποφάσισαν, ας πάμε στον ΟΠΑΠ, ναι, να του κάνουμε μία πρόταση διευρυμένη, δηλαδή να του πούμε, έλα εδώ, κάνε προτάσεις σε όλες τις ομάδες και στις 16 ομάδες για φανέλα, mm-hmm, και κάνε και μία πρόταση κεντρικής χορηγίας. Το κλίμα που υπήρχε τότε είναι ότι ο ΠΑΠ, με λιγότερες ομάδες στο πρωτάθλημα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω από το πρωτάθλημα, ναι, είχε στείλει ένα μήνυμα ότι εμείς θα τα δώσουμε λιγότερα. Η Λίγκα λοιπόν πολύ σωστά ίσως σκέφτηκε εκείνη την εποχή και λέει, ας πάμε όλοι μαζί, να δείξουμε ότι είμαστε και όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε να πάρουμε οτιδήποτε παραπάνω. Ναι. Βέβαια, οι ομάδες ουδέποτε δεσμεύτηκαν το τι θα κάνουν με τις φανέλες τους. Δεν υπάρχει καμιά παραχώρηση της φανέλας κεντρικά. Mm-hmm. Αυτό που έχουν παραχωρήσει οι ομάδες στο συνεταιρισμό είναι τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα και κάποια σημεία εμπορικής χρήσης. Δηλαδή κάποιες πινακίδες στο γήπεδο, κάποια backdrop συνεντεύξης τύπου για να γίνει αυτό μια κεντρική χορηγία. Αυτό λέτε ότι ήταν ξεκάθαρο, ήταν εξ αρχής. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και φάνηκε ούτως ή άλλως λίγο αργότερα, όταν ο Ολυμπιακός διαχώριζε τη θέση του και είπε ότι εμείς δεν πάμε για τους δικούς τους λόγους με τον ΟΠΑΠ, και επομένως εκεί δεν υπήρχε κανένα νόημα, καμία ουσία για την αποκλειστικότητα. Δηλαδή από τη στιγμή που μια ομάδα δεν συμμετέχει, τελείως, ναι, είτε λέγεται Πλατανιάς, είτε λέγεται Πανετολικός, είτε λέγεται ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός, δεν υπάρχει αποκλειστικότητα. Ναι. Και από εκεί και πέρα ο ΟΠΑΠ επέμενε στην αποκλειστικότητα, η οποία δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν στέκει. Πώς και γιατί μέχρι προχθές, χθες προχθές, υπήρχε ακόμα ζήτηση με τον ΟΠΑΠ, αφού... Εκεί λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα της λειτουργίας του συνεταιρισμού. Δηλαδή η συμφωνία που είχε υπογραφεί με τον ΟΠΑΠ είχε κάποιους όρους που επέτρεπε στον ΟΠΑΠ και επιτρέπει στον ΟΠΑΠ να μπορεί να έχει το last right refusal, δηλαδή να αρνηθεί, να δει ποια είναι η επόμενη προσφορά και να πει ότι προσφέρω, ναι, τα ίδια. Ναι. Η Λίγκα δεν έχει στείλει κάποια προσφορά στον ΟΠΑΠ ακόμα, για να πει ότι ο ΠΑΠ, ναι, σας θα δίνω εγώ αυτά τα λεφτά, οπότε συνεχίζουμε. Ή με τους όρους της νέας προσφοράς. Περίμενε τον ΟΠΑΠ. Όχι. Η Λίγκα πίεζε τον ΟΠΑΠ για διάφορα θέματα, γιατί ο ΠΑΠ επέμενε να ανανεωθεί η περσινή σύμβαση. Ναι. Με την περσινή σύμβαση πάρα πολλές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ,
είχαν διάφορα προβλήματα. Δηλαδή θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ισχύσει φέτος. Αυτό δεν πρέπει να ισχύσει. Αυτό πρέπει να μειωθεί. Αυτό πρέπει να αυξηθεί. Αυτό... Οπότε συζητούσαμε τα επιμέρους θέματα. Και την αποκλειστικότητα φυσικά, έτσι, ότι δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε μια ομάδα τι θα βάλει στην φανέλα της ή τι διαφημιστική πινακίδα θα έχει δίπλα από αυτές που είναι της κεντρικής διαχείρισης. Αυτά είναι δικά μας θέματα, είναι θέματα της κάθε ομάδας. Βγαίνει στην αγορά, αν μπορεί να πουλήσει πινακίδες, μπορεί να πουλήσει πινακίδες. Αν μπορεί να πουλήσει φανέλα, μπορεί να πουλήσει φανέλα. Μάλιστα. Το θέμα τι είναι, ότι η Λίγκα κάποια στιγμή τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, ένα διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι okay, μετά από τέσσερις αρνήσεις του ΟΠΑΠ, έγραφε τις αρνήσεις ότι δεν δεχόμαστε. Πάμε σε άλλη εταιρεία. Λέμε τελείωσε η ιστορία ΟΠΑΠ, πάμε σε μια άλλη εταιρεία. Αυτό που θα πρέπει να γίνει όμως αυτό, Γιώργη, θα πρέπει να γίνει από τον Μάιο, όχι τώρα, Αύγουστο. Προφανώς, αλλά η προηγούμενη σύμβαση έλυγε νωρίτερα και δεν σου απαγόρευε να πας να μιλήσεις. Αυτά είναι, τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα της σύμβασης της περσινής, την οποία υπέγραψε η Λίγκα. Υπέγραψαν όλες οι ομάδες, έτσι δεν είναι... Ναι. Η ουσία είναι για να φτάσουμε... Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε στο τέλος, από αυτό το κλείο. Ναι, ναι. Στο τέλος, λοιπόν, η Λίγκα, η Λίγκα βρήκε μία πρόταση χαμηλή οικονομικά. Δεν όλοι συμφωνούν σε αυτό ότι δεν είναι ικανοποιητική. Αλλά τέλος πάντων βρέθηκε μία πρόταση. Μόλις βρέθηκε αυτή η πρόταση και ήρθε η ώρα να συζητηθεί, ο ΠΑΠ επανήλθε με μια, ας πούμε, βελτιωμένη, σίγουρα βελτιωμένη οικονομικά πρόταση. Mm-hmm. Αλλά πάλι υπήρχε το θέμα της αποκλειστικότητας. Έθετε θέμα αποκλειστικότητας, που δεν μπορούσε να συζητηθεί. Οπότε πάλι δεν, δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Ναι, ένα διέξοδο, δηλαδή... ένα διέξοδο, κάτι που δεν έχει νόημα πραγματικά. Ο ΠΑΟΚ πότε αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί, αν το έκανε συνειδητά, αν το έκανε από ανάγκη, αν το έκανε για να μετρήσει τις δυνάμεις του, για να φτάσει χθες στο σημείο να ανακοινώσει σε όλους εκεί τους υπόλοιπους ότι εμείς, κύριοι, γεια σας, έχουμε ήδη συμφωνήσει προφορικά με άλλη εταιρεία. Χθες, απλά να το πούμε διαδικαστικά, αυτό το είχαμε πει στη Λίγκα ούτως ή άλλως από τον Αύγουστο, όταν τελείωσε η ιστορία με τον ΟΠΑΠ και η Λίγκα έψαξε, κινήθηκε στην αγορά και των στοιχηματικών εταιριών. Τους εξηγήσαμε ότι είναι αυτονόητο ότι και εμείς θα κινηθούμε στην ίδια αγορά, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Απλά χθες, όταν τέθηκε ένα θέμα μήπως να δώσει η Λίγκα την αποκλειστικότητα στον ΟΠΑΠ, αφού ο ΟΠΑΠ δίνει αυτά τα χρήματα, και τους είπαμε, παιδιά, μην στεναχωριέστε, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει, προφορικά τουλάχιστον. Δεν έχουμε υπογράψει, αλλά έχουμε συμφωνήσει. Όπως κάποιες άλλες ομάδες έχουν υπογράψει ήδη με τον ΟΠΑΠ, εμείς έχουμε συμφωνήσει με μια άλλη εταιρεία ανταγωνίστρια. Δεν μας απαγορεύει κανένας. Εκεί τι αντιδράσεις πράξετε, γιατί στο τέλος της δηλώσης του κύριος Μποροβίλος άφησε κάποιες αιχμές για την μία ομάδα που ήδη έχει αποχωρήσει. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο θα στεκόταν μία πρόταση και πόσο νομικά μπορεί να σταθεί μία πρόταση σε ένα διοικητικό συμβούλιο να ξαφνικά να αποφασίσουν οι ομάδες να παραχωρήσουν και τις φανέλες τους. Νομίζω ότι Δεν μπορεί να γίνει αυτό από ένα διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Και σίγουρα χρειάζεται ομοφωνία για μια τέτοια απόφαση κεντρικής διαχείρισης, όπως συμβαίνει και στα τηλεοπτικά. Για να παραχωρηθούν τα τηλεοπτικά χρειάζεται ομοφωνία. Δηλαδή, αν ένας διαφωνεί, δεν μπορούν να παραχωρηθούν. Είναι δικά του τα τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι δικά του τέλος. Ναι, ναι. Επομένως, το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη φανέλα. Η φανέλα είναι ατομικό δικαίωμα της κάθε ομάδας. Οπότε. Το τι αντίδραση υπήρξε είναι λίγο θεωρητική. Τι αντίδραση υπήρξε. Υπήρχαν οι αντιδράσεις των μικρών ομάδων που είναι μικρές στην κατηγορία της διαβάθμισης του ΟΠΑΠ, έτσι, δηλαδή αυτές που δίνει τα λιγότερα χρήματα, οι οποίες διαφώνησαν στο ποσό που θα πάρουν, που τους προτείνει ο ΟΠΑΠ να πάρουν. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η στάση του ΠΑΟΚ. Η στάση του ΠΑΟΚ ήταν γνωστή. Εξ αρχής θέσαμε θέμα ότι δεν υπάρχει καμία αποκλειστικότητα. Και από εκεί και πέρα τους το θέσαμε και πρακτικά. Ότι και να θέλετε, δηλαδή και να αποφασίσετε τώρα κάτι, δεν υπάρχει νόημα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει διαχωρίσει τη θέση του. Να πούμε για αυτή τη συμφωνία του ΠΑΟΚ, ότι είπατε και νωρίτερα ότι είναι μια προφορική συμφωνία με την εταιρεία Sportingbet και περιμένετε τις υπογραφές, δεν είναι? Ναι, είμαστε στο διαδικαστικό κομμάτι. Μάλιστα. Τώρα, τι μήνυμα να βγάλει ο κόσμος και κυρίως και οι ΠΑΟΞίδες από το γεγονός ότι πάει ο ΠΑΟΚ. Έχει διαφοροποιήσει τη θέση της σε αυτό το κομμάτι το εμπορικό με τη χορηγία και τη φανέλα
Και έχει διαφοροποιήσει, ναι, και έχει διαφοροποιήσει και τη θέση και της, ακόμα και στο άλλο μεγάλο κομμάτι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και της επέκτασης συμφωνίας με την Νόβα. Τι μήνυμα, ποια είναι η θέση σας? Η είναι... θέση μας είναι ότι ο ΠΑΟΚ ζει στην εποχή του αυτονόητου. Δηλαδή θέλουμε το αυτονόητο. Δεν ζητάμε τρέλες, δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω πέρα από το αυτονόητο. Δηλαδή οι συμβάσεις να είναι καθαρές και εξάστερες, να μην έχουν δεσμεύσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν ούτε πρακτικά ούτε με εξωγήινους. Ζητάμε απλά πράγματα και ξεκάθαρες συμβάσεις και στα τηλεοπτικά και στα χορηγικά και στα εμπορικά και στα διαδικαστικά της λίγκας, τα οποία είναι, ας πούμε, πιο μικρά δευτερευόντου σημασία. Είναι γεγονός ότι τα χρήματα της ονομασίας του πρωταθλήματος δεν υπήρχε ξεκάθαρο κομμάτι που να λέει πού πηγαίνουνε? Τι εννοείς που πηγαίνουνε? Εντάξει, που η λίγκα έχει, ας πούμε, ένα κόστος αλφα, ένα κόστος, ναι, το α. Εσείς σαν ΠΑΟΚ γνωρίζατε που πηγαίνουν αυτά τα λεφτά? Ή υπήρχε κάποιο θολό τοπίο σε αυτή την κατεύθυνση? Πρακτικά υπάρχει ένα θολό τοπίο, αλλά αυτό ανήκει σε ένα άλλο, δεν είναι τόσο σημαντικό. Σημαντικό θα ήταν αν η Λίγκα είχε έσοδα, ας πούμε, 15 εκατομμύρια και το πρωτάθλημα στήριζε 8 εκατομμύρια όλα τα πρωταθλήματα υποδομών, λειτουργία της Λίγκας, διαιτητές και παρατηρητές, ταξίδια, δεν συμμαζεύεται, και υπάρχει ένα ποσό λοιπόν που περισσεύει 7 εκατομμύρια και πρέπει να διανεμηθεί στις ομάδες. Εκεί, ας πούμε, θα λέγαμε ότι ναι, τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Mm-hmm. Τώρα είμαστε στο ανάποδο. Τώρα η Λίγκα πρέπει να ψάξει γραμμή προς γραμμή που πάει κάθε ευρώ, να μπει στη διαδικασία να κάνει κάποιες εξοικονομήσεις, από τη στιγμή που τα έσοδα είναι από εμπορικά είναι μηδαμινά, έτσι, δηλαδή είναι πολύ μικρά, είναι μικρές χορηγίες μόνο. Δεν υπάρχει, και ό,τι ποσοστό παίρνει η Λίγκα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Άρα πλέον ο συνεταιρισμός μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή η Λίγκα θα πρέπει να αποφασίσουν τα μέλη της και πώς θα πληρώσουν. Γιατί είναι και αυτό το θέμα. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να γίνει το πρωτάθλημα, να γίνουν οι αγωνιστικές, είναι κάποια έξοδα και από κάπου πρέπει να έρθουν αυτά τα λεφτά. Μάλιστα. Που εμφανίστηκε δηλαδή η ιδιότητα στον ΟΠΑΠ, δεν μπόρεσε η Λίγκα να καλύψει τα έξοδά της. Αυτό μας λέτε τώρα? Όχι, αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχει χορηγό η Λίγκα. Ναι, δηλαδή με το που έχασε τα εύκολα τα χρήματα του ΟΠΑΠ, λέω εγώ, όταν ήταν το δημόσιο. Αυτό είναι σαφές, ναι. Αυτό είναι σαφές, Σταυρό, ότι η Λίγκα και οι περισσότερες ομάδες είχαν συνηθίσει. Είχαν εφησυχάσει. Έχω δύο πηγές εσόδων. Ναι. Τηλεοπτικό και κεντρική χορηγία. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά αρχίζουν και σπάνε και αμφισβητούν, ναι, υπάρχει μία έλλειψη υποδομής, έτσι. Μήπως και στρατηγικά. Αν ήταν οργανωμένη καλύτερα η Λίγκα, θα μπορούσε να κινείται στην αγορά παράλληλα, να πει ότι αντί να βρω ένα κεντρικό χορηγό να βρω 4 μικρότερους. Τέλος πάντων, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά τώρα είναι το μουκάνευ αυτό να το συζητάμε. Να θέσουμε το θέμα που έθεσε και ο φίλος νωρίτερα. Όλη αυτή η στρατηγική του ΠΑΟΚ είναι απόφαση του ιδιοκτήτη, είναι του πρόεδρου της ΠΑΕ, για να μπορείτε να απαντήσετε. Ξαναλέω αυτό που είπα και τότε. Ο ΠΑΟΚ ζει στην εποχή του αυτονόητου. Το αυτονόητο λοιπόν το έχει ζητήσει ο φυσικά ο μεγαλομέτωχος. Ναι. Δηλαδή λέει ότι κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο και ό,τι είναι μέσα στο πλαίσιο του κανονικού. Για δηλαδή, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, βέβαια. Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, αν συνδυάσουμε και τα δύο. Και ότι το υλοποιεί ο πρόεδρος, προφανή είναι και αυτό. Ναι, ναι. Προφανές. Δηλαδή, ναι, ναι. Ότι ο πρόεδρος και στα διοικητικά συμβούλια τα οποία έχει παραβρεθεί, το ίδιο πράγμα έλεγε. Εμείς δηλαδή, τώρα, αν συνδυάσουμε και τα δύο γεγονότα που είναι πολύ μεγάλα, και η μη υπογραφή της επέκτασης των τηλεοπτικών, αλλά και η ανεξαρτητοποίηση του ΠΑΟΚ στη χορηγία, την κεντρική, είναι λάθος να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να σπάσει αυτές τις συμμαχίες, ότι θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί? Ότι αποστασιοποιείται και ουσιαστικά βάζει φρένο στην μέχρι σήμερα λειτουργία της Λίγκας. Και μαζί και προκαλεί και τους υπόλοιπους να το κάνουν. Λέμε ότι ζητάμε το αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε μόνο η Νόβα, για να λέμε και τα πράγματα με τα ονόματα τους, αν υπήρχε μόνο η Νόβα στον τηλεοπτικό χάρτη, το συνδρομητικό τηλεοπτικό χάρτη που δίνει τα περισσότερα χρήματα, θα ήμασταν αναγκασμένοι και εμείς να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, όσο μπορείς να τον ακολουθήσεις σε ένα μονοπόλιο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει μονοπόλιο, όπως και στη στοιχηματική αγορά δεν υπάρχει μονοπόλιο, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ένα άνοιγμα. Δηλαδή και η Λίγκα
θα έπρεπε να κάνει ένα διαγωνισμό για να πει από το 17 που τελειώνει η κεντρική, τελείωνε τέλος πάντων με την Νόβα, να κάνουμε ένα διαγωνισμό και να δούμε τι προσφέρει ο ένας, τι προσφέρει ο άλλος, αν υπάρχει κάποιος τρίτος, να μπουν κάποια πακέτα, να χωριστούν σε κάποια πακέτα όπως γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα του κόσμου, και να δούμε τι λεφτά παίρνουμε από το κάθε πακέτο, για να δούμε ότι κάποια στιγμή αλλιώς ήταν τα πράγματα το 2008 στο χώρο του ίντερνετ, ας πούμε, και αλλιώς είναι το 2015 και αλλιώς θα είναι το 2017. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί τότε να είχαν μια αλφα αξία, σήμερα έχουν επί 10. Κάποια πράγματα τότε είχαν μεγάλη αξία, τώρα έχουν μικρότερη αξία. Αλλά αυτό το πράγμα θα πρέπει να το ελέγχει η Λίγκα. Και κατ' επέκταση οι ομάδες κατά μόνας, έτσι. Αλλά αν από τη στιγμή που μιλάμε για κεντρική διαχείριση, θα έπρεπε να υπάρχει από τη Λίγκα αυτό το πράγμα. Και το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στην κεντρική χορηγία. Και κατ' επέκταση στη φανέλα της κάθε ομάδας. Ωραία. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια αγορά και καλός ή κακός, σε παγκόσμιο επίπεδο, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν μπει δυναμικά στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτός είναι ο κύριος χώρος δράσης τους, ναι, θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Πείτε μας κάτι άλλο από την παρουσία σας στα Συμβούλια της Λίγκας τώρα τελευταία. Αυτές οι ισορροπίες του 13-5, του 14-4, να τις περιμένουμε και στη συνέχεια, στις ψηφοφορίες και σε όλα τα επίπεδα της Λίγκας. Δεν νομίζω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακόμα εποχή που θα διαταραχθούν τόσο. Σίγουρα είναι διαταραγμένες αυτές οι ισορροπίες ή τουλάχιστον, εντάξει, να πούμε αυτά τα ιμπετών, ναι, συμμαχίες, γιατί πλέον υπάρχουν πρακτικά προβλήματα και στις υπόλοιπες ομάδες. Και κάτι τελευταίο, επειδή χρησιμοποιείς τη λέξη μελέτες, έχει κάνει καμιά μελέτη, έρευνα η Λίγκα για το που οδηγείται το πράγμα, τι είναι προϊόν, πώς πρέπει να κινηθεί κτλ. Κτλ. Γιατί έτσι όπως λειτουργεί, μου φαίνεται... Χωρίς να παίρνω όρκο, Σταύρο, νομίζω ότι η τελευταία μελέτη ήταν το 2000 στην Deloitte, τότε δεν υπήρχε Λίγκα, υπήρχε ΕΠΑΕ. Mm. Και επειδή έτυχε να την αποκτήσω αυτή τη μελέτη, να την έχω στα χέρια μου τέλος πάντων τότε, δεν υλοποιήθηκε ούτε μισό κομμάτι από αυτή τη μελέτη. Προτάσεις για μελέτες από ό,τι έμαθα υπήρξανε και στη συνέχεια και επί Super League και μάλιστα σχετικά πρόσφατα, δηλαδή την τελευταία διετία. Ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν χρειάζονται μελέτες. Μάλιστα. Άρα εμείς να περιμένουμε τώρα την επίσημη συμφωνία, την ανακοίνωση ΠΑΟΚ, έτσι, ίσως τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα. Mm. Και να δούμε τι άλλο θα συμβεί στη Λίγκα, που σίγουρα δεν θα είναι όπως την είχαμε συνηθίσει. Αυτό φαίνεται. Ναι, αυτό είναι σαφές, ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές και το θετικό είναι ότι σε αυτό συνηγορούν σχεδόν όλοι. Και ο Ολυμπιακός. Τώρα που σφίξαν οικονομικά, θα συνηγορούν όλοι. Ναι, και ο Ολυμπιακός. Ναι. Και ο Ολυμπιακός. Ναι, και ο Ολυμπιακός. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.